Βρισκόμαστε στο αμπέλι του κύριου Γιώργου Αλεξίου, εδώ πέρα στο Ασμήνιο, ο οποίος είναι αμπελουργός και θα μας πει δύο λόγια, καθώς είναι περίοδος τρίγου. Τι κάνετε, πώς είστε, σας ευχαριστούμε καλά, που μας καλέσατε εδώ πέρα. Πείτε μας δύο λόγια, φέτος πώς ήταν η παραγωγή, ήταν χειρότερη? Φέτος η παραγωγή καλή ήταν, δεν είχαμε και πολλά πράγματα, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν και πάρα φορτωμένοι, ήταν μια μεσαία περίοδο. Σε σχέση με πέρυσι? Πέρυσι είχαμε πιο πολλά λιποσαπίσματα λόγω που είχαμε περισσότερες βροχές. Φέτος είναι πιο καθαρά τα σταφύλια, αλλά λιγότερη η παραγωγή. Μάλιστα. Δηλαδή η βροχή δεν προκάλεσε κάποιο πρόβλημα φέτος? Η βροχή προκάλεσε. Προκάλεσε, απλά κοιτάξαμε να τα κόψουμε λίγο πιο γρήγορα, για να μην έχουμε λοιπόν τα προβλήματα αυτά. Μάλιστα. Η περίοδος τρίγου από πότε μέχρι πότε είναι? Η περίοδος τρίγου ξεκινάει από τις 20 του Σεπτέμβρη και πάει μέχρι τέλος, άντε να πάει και μέχρι 5 Οκτωβρίου. Μετά από εκεί και πέρα είσαι υπεύθυνος, γιατί θα μπορεί να σου σαπίσουν τα στεφύλια. Φέτος, λόγω του βαρύ χειμώνα που είχαμε, άργησε, πήγε πιο πίσω? Ναι, ήρθε λίγο πιο πίσω φέτος. Ήρθε λίγο πιο πίσω και δεν είχαμε και πάρα πολλούς βαθμούς όπως είχαμε τα άλλα χρόνια. Οπότε ήρθε πιο πίσω και η περίοδος του τρίγου, σωστά? Ακριβώς. Πόσα άτομα είστε εδώ πέρα που ασχολείστε? Σήμερα δεν είναι το αμπέλι πολύ μεγάλο, είμαστε 2, 3, 4, 5, καμιά δεκαριά άτομα είμαστε. Είναι η τελευταία μέρα του τρίγου σήμερα, τέρμα τελειώνουμε εμείς. Γιατί δεν έχουμε και άλλα περιθώρια, γιατί από Πέμπτη Παρασκευή χαλάει ο καιρός. Οπότε θα πρέπει να τα κόψουμε και τα βρίσκουμε να τα χάσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμα? Δεν έχω να πω τίποτα. Εύχομαι σε όλους τους παραγωγούς να πάνε καλά. Να έχουν καλές επιτυχίες. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία και τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Από λεφτά τώρα πια δεν υπάρχουν. Δεν πρόκειται να κάνουμε λεφτά. Ίσα να ζούμε. Πολύ δουλειά εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό το αμπέλι σήμερα είπαμε είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο. Δεν έχει κούραση σήμερα. Σήμερα παίζουμε. Ναι. Ενώ από εκεί στο άλλο το μεγάλο που είναι με ένα εξτρέμματα έχει λίγα ζόρια. Αλλά μετά βάζουμε τα αρνί κάτω, βάζουμε τα κοντοσούλια, τα κοκορέτσια και τα ξεχνάμε όλα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Βρισκόμαστε στο αμπέλι του κυρίου Φίλιππου Καβάση, ο οποίος θα μας ενημερώσει λίγο, καθώς είναι αμπελουργός, για την περίοδο του τρίγου. Σας ευχαριστούμε που μας φέρατε εδώ πέρα στο αμπέλι. Πείτε μας δύο πράγματα για την περίοδο του τρίγου. Η περίοδο του τρίγου έχει αρχίσει εδώ και 15 μέρες περίπου. Ναι. Συνήθως τα μαύρα σταφύλια κόβονται πιο γρήγορα από τα άσπρα. Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες. Βεβαίως, είναι Ροδίτης, Αβούργο, Καπερνέ, Μοσχάτο, Σεράκ, Βραδιανό. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Αυτό είναι Ροδίτης. Είναι το σταφύλι το οποίο γίνονται τα περισσότερα κρασιά και επίσης και το τσίπουρο. Μάλιστα. Είναι το βασικό σε όλα. Και παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα. Έχουμε δηλαδή περισσότερη ποικιλία από αυτήν εδώ πέρα? Ναι, σε όλα τα κρασιά, εκτός από κάποια ειδικά κρασιά μαύρα, τα οποία είναι και πιο ακριβά. Εσείς τώρα τελειώσατε με το τρίγο? Ναι, εμένα μου έχει μείνει άλλη μία μέρα. Γύρω στους 3 τόνους σταφύλια ακόμα να κόψω σε μία μέρα και τελειώνω. Φέτος άργησε να έρθει η περίοδος του τρίγου εξαιτίας της κακοκαιρίας που είχε το χειμώνα. Οι βροχές μας επηρεάσανε πάρα πολύ. Μας έφεραν αρκετά πίσω σε όλα τα αγροτικά προϊόντα. Τώρα τα σταφύλια θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι η χρονιά τους φέτος. Ούτε από θέμα βαθμών, γιατί... Εξαιτίας των βροχών υπάρχει η μείωση στην αλκοόλη? Ναι, αυτό το ποσοστό μείωσης είναι πάντα λόγω της βροχής. Γιατί το σταφύλι λίγες μέρες πριν το τριγίσουμε δεν χρειάζεται να έχει καθόλου υγρασία και δεν χρειάζεται να έχουν γίνει και βροχές. Πράγμα που τον τελευταίο καιρό γίνεται συνέχεια. Με κοινή υπουργική απόφαση έχουμε μάθει από το 1900, τα αμπέλια που είναι από το 1998 πρέπει να ξεριζωθούν. Υπάρχουν πολλοί αμπελουργοί στην περιοχή που εμπίπτουν σε αυτό το νόμο? Ναι, αυτό είναι αλήθεια το ότι έχει γίνει. Δυστυχώς υπάρχουν μεγάλα αμπέλια που είναι αναγκασμένοι να τα ξυλώσουν σύμφωνα με αυτό το νόμο, γιατί το αμπελουργικό είναι περιορισμένο, δεν βγαίνουν καινούργιες άδειες και όσοι έχουν μπορούν να διατηρήσουν μόνο αυτά που έχουν τα αμπέλια και όχι να φυτέψουν καινούργια. Βρισκόμαστε στο αμπέλι του κύριου Νίκου Παπαδημητρίου στις Μηλιές της Εύβοιας και θα μας ενημερώσει λίγο, καθώς είναι περίοδος τρίγου, τώρα τελειώνει η περίοδος, σωστά? Λίγο για την κατάσταση που επικρατεί στα αμπέλια. Εσείς τώρα έχετε τριγίσει ήδη, ήταν η τελευταία μέρα σήμερα? Χθες. Ήταν η τελευταία μέρα. Πόσα άτομα ασχοληθήκατε αυτή την περίοδο για να τριγίσετε το αμπέλι?
λόγω κακών καιρικών συνθήκων και επειδή το δελτίο καιρού έδινε βροχές, συνολικά ήμασταν 20 άτομα. Γιατί δεν είναι μόνο το υπάρχον αμπέλι που είναι εδώ, είναι άλλα δύο αμπέλια. Οπότε είναι σύνολο 7-8 στρέμματα. Η βροχή προκάλεσε κάποιο πρόβλημα φέτος στην παραγωγή? Ναι, ναι. Έκανε, η χρονιά ήταν όψιμη, ναι. Δηλαδή πήγε πίσω. Η βροχή που έκανε στις αρχές Σεπτέμβρη και μετά αυτές τις συνεχόμενες βροχές μέχρι τις 20 του μήνα που έκανε, επηρεάσαν τον καρπό, δηλαδή το σταφύλι. Δηλαδή το σταφύλι μάζεψε αρκετό νερό μέσα. Και όταν κάνει πολλές βροχές κοντά στις ημέρες του τρίγου, και η υγρασία, δεν πρέπει να πάρουμε το σταφύλι με υγρασία, γιατί θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, στους κάδους μας τέλος πάντων. Και αν συνεχίσει ο κακός καιρός, θα έχουμε θέμα με σαπίλες στον καρπό, στο σταφύλι και διάφορα τέτοια. Δηλαδή και θα βγουν, όταν θα κάνουμε τη μέτρηση στον οινολόγο, θα βγουν όξινα πολλά, δεν θα είναι ποιοτικός ο μούστος, παύλα το κρασί. Μάλιστα. Με ποιο τρόπο γίνεται η μέτρηση της αλκοόλης στον καρπό? Μέτρηση αλκοόλης σαχάρων, ναι. Μάλλον, όχι αλκοόλης. Αλκοόλης γίνεται στο τσίπουρο. Μέτρηση σαχάρων, όταν κόβουμε τα σταφύλια με ειδικά μηχανήματα, πλέον δεν τα πατάμε όπως γινόταν παλιά. Τραβάμε από την κάνουλα, γεμίζουμε το μουστόμετρο, το γραδόμετρο όπως το λένε, και μετράμε τα σάκχαρα του μούστου. Μάλιστα. Και αυτά τα σάκχαρα σε τι επίπεδο πρέπει να είναι για να θεωρείται έτοιμο το κρασί? Για να θεωρείται έτοιμο πρέπει να μηδενίσει. Όταν, για να βγει ένα ποιοτικό κρασί, πρέπει να έχει από 11,5 βαθμούς και πάνω μέχρι 12,5-13 το πολύ. Από εκεί και πάνω θεωρείται βαρύ κρασί και από 11,5 βαθμούς και κάτω θεωρείται πολύ ελαφρύ. Δηλαδή, ανά περίοδο εσείς παίρνετε ένα μέρος του καρπού και το μετράτε στο μισθόμετρο? Όχι. Πώς γίνεται ακριβώς η διαδικασία? Πώς γίνεται η διαδικασία? Όταν είναι όπως είναι φέτος η χρονιά, ήταν η χρονιά βροχερή, από κάθε σειρά είναι διάφορες ποικιλίες στο αμπέλι. Mm. Από κάθε σειρά λοιπόν παίρνουμε ένα σταφύλι, το στίβουμε με τα χέρια, δηλαδή παίρνουμε από κάθε ποικιλία ένα σταφύλι. Είναι 10 ποικιλίες ή 7. Παίρνουμε 7 σταφύλια, τα στίβουμε όλα μαζί και με αυτό το μούστο που βγάζει γεμίζουμε το δείγμα που θα μετρήσουμε τα σάκχαρα. Όταν θα μετρήσουμε τα σάκχαρα και είναι ικανοποιητική βαθμή, δηλαδή από 11,5 και πάνω, και μας βοηθάει και ο καιρός, ή θα το αφήσουμε μια εβδομάδα ή θα το κόψουμε τότε αν λέει κακό καιρό και τέτοια. Είμαστε έτοιμοι. Αν πάμε να μετρήσουμε Ιούλιο μήνα, φυσικά δεν θα είναι έτοιμοι οι βαθμοί. Δεν θα έχουμε βαθμούς.